πραγματικά πιστεύω και το λέω με κάθε ευθύνη που μπορώ να έχω και σοβαρότητα, γιατί πρέπει όχι το δύο, όχι τον κύριο Παπαδόπουλο, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν, αλλά για αυτά τα παιδιά πάρτε πίσω όλη αυτή την διαδικασία. Πάρτε πίσω και το λέω για εσάς και για τα παιδιά. Ο κύριος Παπαδόπουλο, θα μιλήσω, θα κάνω τις ερωτήσεις. Κύριε Παπαδόπουλε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν κάνουμε τοποθετήσεις εδώ. Ήρθε τώρα ο κύριος Παπαδόπουλος για να δεχτεί κάποιες ερωτήσεις και να κάνει κάποιες διευκρινήσεις. Δεν κάνουμε τοποθετήσεις. Δηλαδή θα είναι. Πρόεδρε, συγγνώμη, αλλά υπάρχει τόσο μεγάλο θέμα εδώ και μέρες, δημοσιεύματα από παντού. Βάλετε το δεν παρακαλώ. Γίνεται αλλά με ρωτήσεις, όχι τοποθετήσεις. Θέλω να πείσω τη Δήμαρχο πραγματικά να πάρει πίσω όλη αυτή τη διαδικασία και να πάρει από το ΟΔΙΟ το φεστιβάλ Παπαϊωάννου και να το σπάσει. Δηλαδή πρέπει πραγματικά να καταλάβετε τα παιδιά. Για τα παιδιά μας είναι. Για τα εγγόνια μας. Πραγματικά σας το λέω αυτό, πρέπει να σας πείσω. Ωραία που τα λέτε μπροστά στη τηλεόραση. Δεν τα λέω ωραία λόγια, δεν ξέρω να λέω. Εγώ λέω αυτό που αισθάνομαι. Πολύ ωραία. Θεατρική παράσταση. Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ. Δεν θέλω να πάω παρακάτω. Σας παρακαλώ. Εάν μια φορά νοιάζεστε εσείς για τα παιδιά, 100 νοιάζομαι εγώ. Και το έχω πει με χίλιους τρόπους. Και στον καλλιτεχνικό διευθυντή. Και στο σύλλογο γονέων που με επισκέφθηκε. Και σε όλους σας παρακαλώ πολύ. Κάνω λάθος, κύριε Παπαδόπουλε, μήπως υπερβάλλω. Πείτε μας, σας παρακαλώ, θα κάνω εγώ την πρώτη ερώτηση. Διότι προφανώς εκλήθητε εδώ, αλλά δεν θέλει κανένας να σας ρωτήσει τίποτα. Εκλήθητε εδώ και ο καθένας εδώ πέρα θέλει να κάνει τη φιγούρα. Θα το πω έτσι απλά. Σας παρακαλώ. Δεν μιλάω για σας. Πώς τώρα. Σας παρακαλώ, κύριε Σιμάνσκι. Κύριε Παπαδόπουλο, ποιες είναι οι σχέσεις σας με τη διοίκηση του Δήμου, σας παρακαλώ. Κάντε κάτι, βάλτε τη ματσαράγκα και πείτε την, ανοίξτε. Ποια ματσαράγκα της είναι. Ματσαράγκα. Μ' αρέσει να υποβαθμίσετε τα θέματα με το στυλ σας, με το στυλ σας και με τον τρόπο σας. Μου αρέσει, μου αρέσει. Αλλά στο γραφείο σας στα διοικητικά λέτε άλλα, στα άλλα διοικητικά του ΟΔΙΟ λέτε άλλα. Μην παίρνουμε σε αυτή την διαμάχη μεταξύ μας. Μας προσβάλλει, μας προσβάλλει. Αφήστε με να ολοκληρώσω και μετά μπορείτε να με θίξετε όσο και να με υποβαθμίσετε όσο θέλετε. Ξαναλέω. Για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, τα εγγόνια σας, πρέπει συγκεκριμένα. Σας παρακαλώ. Κύριε Παπαδόπουλε, κάντε τις ερωτήσεις σας. Σας παρακαλώ. Μην δουλευόμαστε τώρα εδώ. Κύριε Καλαταρίδη, μ' αρέσει ο τρόπος. Είστε έτοιμος για πρόεδρος δικαστηρίου, είστε έτοιμος. Κύριε Παπαδόπουλε, κύριε Παπαδόπουλε. Ερωτήσεις, παρακαλώ. Ερούνται πάρα πολλά με τη μισθοδοσία σας, 2.700, αν κάνετε μαθήματα, αν δικαιούστε να κάνετε μαθήματα. Θέλω να ξέρω αν είχατε μια ξεκάθαρη ενημέρωση αν διαχωριστείτε, θα ασχοληθείτε φέτος με το φεστιβάλ Παπαϊωάννου. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Λιχούνα και την κυρία Δήμαρχο, τον κύριο Λιχούνα. Τον κύριο Παπαδόπουλο σας παρακαλώ. Αν έχει... Εμένα θα με βλέπετε και κάθε μέρα. Και εσάς. Κύριο Παπαδόπουλο, δεν έχετε πάντα την είναι ίδια. Διαδικαστικά τα θέματα. Λοιπόν, να μας απαντήσεις αυτό που ρωτήσετε. Ναι, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι όντως έχουν ακουστεί πολλά. Θα το πω πολύ απλά. Ουδέποτε η αντιμισθία μου ως καλλιτεχνικός διευθυντής προσέγγισε καν αυτό το αμύθιτο ποσό των 2.700 ευρώ. Η μισθοδοσία μου είναι προφανώς προσβάσιμη, αρκεί να ρωτήσετε είτε τη γραμματεία μας είτε να μπείτε στη διάρκεια. Ο μισθός μου φέτος, από φέτος, έχει κατεβεί 200 ευρώ στις 2.000 μεικτά. Δεν υπάρχει καμία άλλη εργοδοτική επιβάρυνση, γιατί πολύ απλά και ο φόρος 20% και το εισφορά η ασφαλιστική στον ΟΑΕ φεύγουν από αυτό το ποσό. Πληρώνω εγώ την εισφορά μου στον ΟΑΕ, όπως επίσης και το πήγαινε έλα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ξεκίνησε με μένα, προϋπήρχε και για προηγούμενους διευθυντές, δεν είναι ένας ένα προνόμιο, ας πούμε, νέο εισαχθέ. Οπότε, πάνω κάτω από την αντιμισθία μου μένουν, για να το ξέρετε κι εσείς, περίπου 950 ευρώ.